Hey. Πάμε να κάνουμε ένα recap. Αφού φτιάξαμε και ενώσαμε τα ξύλα, τα κολλήσαμε, τα κόψαμε στο σχήμα που θέλουμε. Έκοψα και το headstock. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τη Flying V. Δεν καταφέραμε με το σκαρπέλο και το καλέμι να σκάψω μέσα τις κοιλότητες που χρειάζονται για να μπουν οι μαγνήτες και γενικότερα να χωρέσει η picker. Πήραμε router, κάναμε δουλειά μας. Και μετά πέρασα όλο το σώμα με στόκο, ξυλόστοκο, για να καλύψω όλα τα κενά και τώρα είμαστε στη φάση που θέλουμε να αξίζουμε. Κάτσε να το δούμε λίγο. Λοιπόν, αυτή είναι η κιθάρα, καλυμμένη όλη με ξυλόστοκο, με όλες τις ατέλειες που κάνει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει να στοκάρει. Καλή ώρα. Και εδώ είναι το neck pocket, μια χαρά, μαγνήτες εδώ, κουτσουρεμένη εδώ για να χωρέσει. Δεν χωράγε με τίποτα ο διακόπτης. Λοιπόν, θα ξύσω, θα κάνω τις τρύπες για το tailpiece και τη γέφυρα, εδώ δηλαδή και εδώ που θα πάνε πάνω στην pickguard, και μετά πάμε για βάψιμο κανονικά. Λοιπόν, πάμε να ξύσουμε. Το ξεκινήσω στο χέρι, μπορεί να χρησιμοποιήσω και το παλμικό τριβείο, θα δούμε. Πάμε. Οκ, είμαστε. Οκ. Πρώτα απ' όλα μασκούλα. Ξεκινάμε 3-20. Χρειάζομαι την ηλεκτρική. Θα συνεχίσουμε με 3-20 όλο το σώμα και θα αλλάξουμε σε λίγο. Οκ. Τώρα πάμε στα 600, το οποίο θα το τυλίξουμε σε φουγγάρι και θα το κάνουμε με το χέρι, όχι με τριβείο τώρα, δεν θέλουμε λεπτομέρειες. Ξύνουμε και προχωράμε. Μετά τα 600 πάμε σε 800. Κόβουμε και δούμε. Ελπίζω να μην είναι έτοιμο. Για να χρησιμοποιήσω άλλο γυαλόφερτο. Να κάνουμε και λεπτομέρειες με το στόκο. Το neck pocket, να δυσμίσω. Να δούμε και προχωράμε στο τρυπάνι. Τώρα βάλουμε... Πάμε τώρα να βάλουμε το λαιμό. Θα βάλουμε και πλακίτσα από πίσω. Τον έχω αλφαδιάσει. Είναι ακριβώς κέντρο. Okay. Έχω τη γραμμή εδώ που ενώνονται. Εδώ γραμμή. Και πάει ακριβώς ευθεία με αυτή τη γραμμή που έχω εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το καλό. Είναι ωραίος. Ελαφριά. Το βάρος της είναι προς εδώ κέντρο. Μπούπ.
γερεί με το σώμα, άρα με τη ζώνη δεν θα πέφτει. Κάτι που έχουμε την κέρια, ας πούμε. Εντάξει. Πολύ καλά, πάμε τώρα να κάνουμε τις τρύπες. Θα κάνουμε μικρές τρυπούλες. Ανοίξουμε. Είναι πολύ μακρύτερες και θα περάσουν τα αστεία. Άρα, για σκομπίδες. Προχωράμε τώρα στην κάλυψη και στο βάψιμο. Καλύπτουμε τα αστεία γιατί όλο αυτό θα γίνει άσπρο. Νομίζω έτσι την έχει γευτεί. Τώρα, δεν ξέρω. Να περάσουμε αστάρι, έχουμε κάνει την κατασκευή μας. Okay. Μια χαρά, εδώ. Και πάμε να δούμε πώς θα γίνει. Πάω όλο το κινητό τώρα. Να φαίνεται. Κάτι γίνεται. Οκ, πάμε. Αφήνουμε 10 λεπτά να σαλτάσει και επιστρέφουμε. Αστάρι. Βασικά. Για οικονομία του βίντεο. Θα περάσω. Άλλη μία στρώση αστάρι. Οκ, okay, είναι διαφανές οπότε με χαλάει να λερώσω. Άλλη μία στρώση αστάρι. Μπορεί να το ξύσω λίγο με γυαλόχαρτο 800-1200 και μετά θα επιστρέψουμε για να πάμε στη βαφή με λευκό. Okay. Θα καταγράψουμε τη βαφή με λευκό. Το υπόλοιπο αστάρι και το ξύσιμο δεν θα το καταγράψω. Πάμε. Okay. Αφού στέγνωσε το αστάρι, αν περάσουμε λευκό, okay, γυαλιστερό λευκό, φυσάει ο Θεός με το Θεό σήμερα. Ελπίζω να προλάβω να περάσω το λευκό σήμερα, γιατί από μεσημέρι και μετά λογικά θα βρέχει άπειρα. Και είναι πολλά και τώρα. Σκούλα.